Πέρασε τώρα, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, την πρώτη οντισιόν η ελληνική κυβέρνηση στην τηλεδιάσκεψη και όπου παρουσίασε τον πρώτο κατάλογο των μεταρρυθμίσεών της. Απομένουν όμως πολλά ακόμη βήματα και κυρίως η συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων για να αποτελέσουν τη βάση του νέου προγράμματος. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη αισθάνονται ικανοποίηση και τονίζουν πως επιτέλους υπάρχει ουσιαστική διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Το πράσινο φως επί του καταλόγου των μεταρρυθμίσεων που παρουσίασε η Ελλάδα έδωσε και επισήμως με ανακοίνωση το Eurogroup που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία διήρκεσε μία ώρα. Πλέον αναμένεται η λίστα των ρυθμίσεων αυτών να συζητηθεί και να περάσει από τα κοινοβούλια των κρατών εταίρων μας. Εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις μας στους εταίρους και δανειστές σήμερα. Είναι σε ένα μεγάλο κομμάτι τις προτάσεις αυτές στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Και κυρίως το κομμάτι εκείνο που αναφέρεται στην ανθρωπιστική κρίση, στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα. Σε αυτό είμαστε, το θεωρούμε διαπραγμάτευτο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν ένας μέσος Ευρωπαίος πολίτης, αν ένας σοβαρός άνθρωπος στην υπόλοιπη Ευρώπη, υπουργός, αν θέλετε, να δεχτεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, άνθρωποι που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ας πούμε, και ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να λυθεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2015. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχει γίνει ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Και βέβαια τα δύσκολα είναι μπροστά. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Μετά και την τελευταία εξέλιξη τηλεδιάσκεψη, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποτιμούν με θετικό και πλέον πρόσημο τις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους μας, επισημένοντας πως για πρώτη φορά η δική μας πλευρά προβαίνει σε προτάσεις, διεκδικήσεις και πετυχαίνει μικρές νίκες. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να τα δούμε νυφάλια και ψύχρεμα. Ένα γεγονός είναι ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε ελληνική κυβέρνηση που όντως διαπραγματεύτηκε με τους εταίρους και δανειστές. Δηλαδή κέρδισε σημαντικά πράγματα. Να πω κάποιο, ένα από αυτά, ότι δεν υπάρχουν στην ατζέντα αυτή τη στιγμή το email Χαρδούβελη και τα μέτρα τα οποία είχε μέσα αυτό το περίφημο email Χαρδούβελη. Περικοπές μισθών, συντάξεων, αύξηση του ΦΠΑ κλπ. Ένα δεύτερο σημαντικό είναι ότι, πάση περιπτώσει, έχει την ελευθερία η κυβέρνηση να καταθέσει για πρώτη φορά στα τελευταία 5 χρόνια τις δικές της προτάσεις. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και κεκτημένο. Την ίδια ώρα και με τα μάτια όλων στραμμένα διαπραγματεύσεις παραμένουν ανοιχτά πολλά ζητήματα και μέτωπα για την ελληνική κυβέρνηση. Θέματα τα οποία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν πως θα αντιμετωπιστούν άμεσα, αφού προέχει το να γίνουν ουσιαστικές και βελτιωτικές μεταρρυθμίσεις για τους Έλληνες πολίτες και τη χώρα. Για να πληρώσουν κάποτε και αυτοί που πλούτησαν στην κρίση και όχι τα συνήθη υποζύγια των τελευταίων προϋπολογισμών, ανοιχτά μέτωπα όπως πολύ σωστά είπατε. Και ουσιαστικά έχουμε την πεποίθηση και τη βούληση να αρχίσουν τα πράγματα να τρέχουν πλέον. Να τελειώνουμε με το εξωτερικό μέτωπο που ήταν η διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Αυτός ο μήνας πέρασε με αυτό το θέμα. Και από αύριο, αν κλείσει η συμφωνία σήμερα με την ατζέντα τέλος πάντων που καταθέσαμε, τις προτάσεις, από αύριο να ξεκινήσουμε πλέον πολύ πιο έντονα την ανασυγκρότηση της χώρας. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τα της περιφέρειας θέματα και το γεγονός ότι ο χρόνος πιέζει αφόρητα, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να ολοκληρωθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός της διαχείρισης των αποβλήτων και στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Επί του συγκεκριμένου μείζονος ζητήματος έγινε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της ΔΙΑΜΑΘ, του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη.